Θα δείξουμε πώς αλλάζουμε το φλασάκι που έχει σπάσει στην γωνία από ένα Kia Rio. Πρώτα απ' όλα κατεβάζουμε το καθρεφτάκι εδώ, το μάξιμο, να ανοίξει. Να ανοίξει όσο γίνεται πιο πολύ εδώ πάνω. Και αφού ανοίξει, τι κάνουμε, βάζουμε ένα μικρό κατσαβιδάκι ψηλό στη μέσα μεριά. Από εδώ σιγά σιγά και το σπρώχνω προς τα έξω. Ορίστε. Αυτά εδώ τα τέσσερα γατζάκια είναι που κουμπώνουν. Λοιπόν, στη συνέχεια τι κάνουμε, βγάζουμε τα δύο κλειψάκια που συνδέουν τον καθρέφτη. Αυτά εδώ τα δύο. Τα βγάζουμε. Στη συνέχεια, εδώ μέσα υπάρχουν τρεις βίδες στο κατσάβιδο. Θα τις βγάλουμε. Φαίνονται έτσι κι αλλιώς πολύ καλά. Είναι τρεις. Στη συνέχεια βγάζουμε τις τρεις βίδες. Τρεις. Που αφού έχουμε βγάλει τις τρεις βίδες, μία, δύο, τρεις, εδώ μέσα υπάρχει ένα κλειψάκι, το σηκώνω προς τα πάνω και άλλα ένα εδώ και εκεί. Πατάμε προς τα πάνω και βγαίνει. Είναι αυτά εδώ τα κλειψάκια. Το δεξιό και το αριστερό. Μέσα είναι, φαίνεται. Αφού έχουμε βγάλει λοιπόν κλειψάκια, βίδες, τι κάνουμε, σπρώχνουμε και ξεκουμπώνουμε το πάνω μέρος. Τώρα για να βγάλουμε το φλασάκι, έχουμε άλλη μία βίδα εδώ αριστερά. Την ξεβιδώνουμε. Έφυγε και αυτή. Και τραβάμε το φλασάκι. Από την πίσω μεριά υπάρχουν δύο μικρά γατζάκια. Θα το δείξουμε τώρα. Υπάρχουν δύο μικρά καλουδιάκια τα οποία τα τραβάμε και βγαίνουν μόνα τους. Τραβώντας αυτά εδώ, με ένα χέρι δεν γίνεται. Άλιστα. Τραβώντας από τη θήκη βγαίνουν τα δύο σύρματάκια, βγαίνουν αυτά εδώ. Άλιστα. Τα κλειψάκια που έλεγα να βγάλουμε είναι αυτό εδώ το ένα. Και το άλλο εδώ δηλαδή, αν τα βγάλουμε εδώ, θα δούμε. Αυτό εδώ που είναι διπλό και το άλλο εδώ μέσα, αυτό εδώ που είναι το γατζάκι. Αυτά θέλω να σπρώξουμε για να βγει το καπάκι το ένα και το άλλο. Πάμε τώρα στο μοντάρισμα. Αφού έχουμε βάλει λοιπόν τη βίδα όπως ανάποδα, παίρνω το καπάκι, το τοποθετούμε. Κουμπώνει μόνο του. Ωραία. Πάμε τώρα στην επόμενη φάση. Να βάλουμε το καπάκι. Θυσιάζουμε
και σπρώχνουμε. Κουμπώνει μόνο του. Κούμπωσε. Η επόμενη φάση τώρα βάλουμε τις βίδες. Τις τρεις βίδες που έχουμε βγάλει, ήδη που έχουμε βγάλει. Μία. Δεύτερη. Και η τρίτη. Δεν σφίγγουν πάρα πολύ δυνατά. Πλαστικά είναι, δεν χρειάζεται. Όταν δούμε το κοντράρι, το σταματάμε. Ωραία, έχει τοποθετηθεί. Πάμε τώρα να βάλουμε τον καθρέφτη. Στη συνέχεια τοποθετώ λίγο λαδάκι εδώ, στα γατζάκια, πολύ λίγο με το χέρι. Ίσα να γλιστρήσει λίγο. Στη συνέχεια συνδέουμε τα καλώδια. Τα έχουμε βάλει τα δύο. Πλησιάζουμε τον καθρέφτη και σπρώχνουμε στο κέντρο. Το κλικ που κάνει είναι ότι κούμπωσε. Στη συνέχεια δοκιμάζουμε. Ο καθρέφτης δουλεύει. Το φλάσ δουλεύει. Τελείωσε.